Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Στις εκπλήξεις, στις φετινές βάσεις εισαγωγής που ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη και μετά από 59 χρόνια έγιναν γνωστές τέλος Ιουλίου. Μεταξύ αυτών, οι ιατρικές σχολές κρατήθηκαν στο ύψος τους. Οι αντίστοιχες σχολές της Θεσσαλονίκης, η μεγάλη πτώση των βάσεων στη σχολή της νομικής Θεσσαλονίκης και Κομωτινής και γενικά του πρώτου επιστημονικού πεδίου λόγω μικρότερου αριθμού υποψηφίων. Ας δούμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στις εκπλήξεις στις φετινές βάσεις εισαγωγής που ανακοινώθηκαν χθες Πέμπτη και μετά από 59 χρόνια έγιναν γνωστές τέλος Ιουλίου. Μεταξύ αυτών, οι ιατρικές σχολές που κρατήθηκαν στο ύψος τους, η μεγαλύτερη απόκληση βάσεων στις σχολές και των αντίστοιχων σχολών της Θεσσαλονίκης, η μεγάλη πτώση των βάσεων στη σχολή της νομικής Θεσσαλονίκης και Κομωτινής και γενικά του πρώτου επιστημονικού πεδίου λόγω μικρότερου αριθμού υποψηφίων. Ως αρκετά υψηλό ποσοστό επιτυχίας χαρακτηρίστηκε το 68,83% που σημειώθηκε στις φετινές πανελλαδικές και σημείωσε πως οι υπόλοιποι που δεν πέρασαν κόπηκαν λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η οποία κόβει έναν στους τρεις υποψηφίους. Έτσι έμειναν 10.839 κενές θέσεις. Όσον αφορά στις κενές θέσεις, υπογράμμισε πως για πρώτη φορά στα κεντρικά πανεπιστήμια έχουμε σημαντικό ρυθμό κενών θέσεων. Όπως εξήγησε, αυτό συνέβη γιατί τα κεντρικά πανεπιστήμια επέλεξαν τον υψηλότερο δυνατό συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, προσπαθώντας να μειώσουν τον αριθμό φοιτητών που δέχονται. Επιπλέον, ανέφερε πως υπάρχει ένα τμήμα που δεν πέτυχε κανένας φοιτητής. Πρόκειται για την νοσηλευτική στο Δημότυχο που ανέβασε την ελάχιστη βάση εισαγωγής με αποτέλεσμα να μην πετύχει κανείς, όπως είχε γίνει αντίστοιχα πέρυσι με την αρχιτεκτονική Ξάνθης. Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, σημείωσε πως από τα αποτελέσματα καταδεικνύεται πως τα ΕΠΑΛ ο συναγωνισμός ο μεγάλος και οι υψηλές αποδόσεις δεν αφήνουν κενές θέσεις, καθώς γίνεται μια στροφή των παιδιών προς τα ΕΠΑΛ. Βλέπουμε πως γίνεται πιο δύσκολο να μπεις από τα ΕΠΑΛ στο Πανεπιστήμιο σε σχέση με το Γενικό Λύκειο. Το ποσοστό επιτυχίας είναι στο μισό. Στις εκπλήξεις των φετινών βάσεων περιλαμβάνεται οι ιατρικές σχολές που κρατήθηκαν στο ύψος τους και δεν έπεσαν κάτω από 18.000 μόρια. Τους μηχανολόγους μηχανικούς που είχαν μείωση της βάσης κατά 71 μόρια, ενώ η ίδια σχολή στη Θεσσαλονίκη κατά 575, επισημαίνοντας πως η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Το αντίστοιχο επισήμανε και με τους πολιτικούς μηχανικούς, είχαμε αύξηση κατά 8 μόρια, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε μείωση κατά 379 μόρια. Επιπλέον επισήμανε τη μεγάλη πτώση σε όλες τις σχολές του πρώτου πεδίου, το περιμέναμε γιατί φέτος οι υποψήφοι ήταν πολύ λιγότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Σχετικά με αυτό, σημείωσε πως η χαμηλή βάση στο τμήμα Ιστορίας Κέρκυρας διαμορφώθηκε στα 8.420 μόρια. Όπως ανέφερε, οι νομικοί της Θεσσαλονίκης και της Κομωτινής είχαν πτώσει πάνω από 200 μόρια, αλλά και στα παιδαγωγικά σημειώθηκε μεγάλη πτώση από 300 έως 750 μόρια. Άνοδος σημειώθηκε σε κάποια τμήματα του τετάρτου πεδίου και αυτό ήταν αναμενόμενο, όπως εξήγησε, γιατί αυξήθηκε ο αριθμός των υποψηφίων στο τέταρτο επίπεδο. Ως σημαντική επισήμανση του κυρίου Στρατηγάκη είναι πως τα παιδιά περνούν σε ποσοστό 90% στις πρώτες τους επιλογές. Δεν έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν όλες τις σχολές, μόνο αυτές που περνούν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο βουλευτής Ροδόπης στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θέσπισης πλαισίου για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», επικεντρώνοντας την ομιλία του αποκλειστικά στα 25 άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν το νομικό πλαίσιο των μουφτίων της Θράκης. Ας δούμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε ο βουλευτής Ροδόπης στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», επικεντρώνοντας την ομιλία του αποκλειστικά στα 25 άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν το νομικό πλαίσιο των μουφτιών της Θράκης. Ο βουλευτής Ροδόπης υπογράμμισε ξεκινώντας την ομιλία του πως είναι απαραίτητο να γίνει σαφές με κάθε τρόπο πως στη χώρα μας η θρησκευτική ελευθερία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη, ενώ παράλληλα το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κυρώσεις και καταστήσει εσωτερικό της δίκαιο με υπερνομοθετική μάλιστα ισχύ την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών δεν αφήνει περιθώρια για άλλες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως μέσα από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία προκύπτει και το δικαίωμα της θρησκευτικής ισότητας.
της ίσης δηλαδή μεταχείρισης, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεπιθήσεων. Δικαίωμα το οποίο άλλωστε απορρέει και από την αρχή της ισότητας με την οποία και διασταυρώνεται. Ας δούμε περισσότερα από το απόσπασμα στην Βουλή. Της ημέρας που εγώ συνηθίζω να λέω, την επιλογή θα την κάνει ο Υπουργός. Και θέλω εδώ να καλέσω το εξής την κυρία Υπουργό. Όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες, όποιες και να είναι αυτές, και κριθεί η Υπουργός βάσει του νομοσχεδίου, κρίνει ποιος μπορεί να γίνει, να διοριστεί η μουφτής. Ας είναι κάποιος σεβόμενη, πρώτον, την βούληση της μειονότητας. Δηλαδή, να είναι κάποιος αποδεκτός, να έχει υψηλό κύρος. Και να φωνάξουν όλοι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη άξιος, όπως φωνάζουν και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να μην έχουμε φαινόμενα και να είναι επιλογή τέτοιας φύσης, αφού έχει την διακριτική ευχέρεια, δεν είναι δέσμια υποχρέωση δηλαδή της Υπουργού να δεσμεύεται από εκεί, με καλή πίστη και με γνώμονα την βούληση της μειονότητας, την πανεπιστημιακή και ηθική καταξίωση, να ορίσει ως μουφτή αυτόν που θα είναι ο καταλληλότερος, προκειμένου τι, να φύγει αυτή η διχόνοια που υπάρχει στην περιοχή, προκειμένου τι, να φύγει αυτή η πολιτικοποίηση του θέματος μουφτή. Γιατί? Για να φύγει η διαμάχη μεταξύ κρατών. Αποκαταστάθηκε και ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος εντός του οικισμού εργατικών κατοικιών υποσταθμού ΔΕΗ Κομωτινής, που ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού. Ο αντίδημαρχος τεχνικών έργων Δημήτρης Καρασταύρου μίλησε για την εργολαβία αυτή και τα έργα που εντάσσονται σε αυτήν την εργολαβία. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Καρασταύρου. Εργολαβία που αφορά τη συντήρηση κοινόχρηστων δρόμων και σχετίζεται με τις ασφαλτοστρώσεις στα πεζοδρόμια και τον οδοφωτισμό ολοκληρώθηκε σήμερα και συγκεκριμένα η εργολαβία αυτή είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η εργολαβία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες για συντήρηση των δρόμων, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Καρασταύρου, που σημείωσε ότι με τα έργα που γίνονται για το φυσικό αέριο, η ανάγκη αυτού του έργου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Ποιο έργο εντάσσεται? Πρόκειται για μια εργολαβία που βγάζει ο Δήμος Κομωτινής κάθε χρόνο. Μια εργολαβία που αφορά την συντήρηση των κοινόχρηστων δρόμων, όπου σχετίζεται με τις ασφαλτοστρώσεις, τα πεζοδρόμια, τον οδοφωτισμό. Μια εργολαβία που είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτή η εργολαβία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες και επιθέσεις στη συντήρηση αυτών των δρόμων. Όλοι καταλαβαίνουμε, η ανάγκη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη με τα έργα που είναι σε εξέλιξη του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα τμήμα αυτού του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί. Είμαστε στις εργατικές κατοικίες της ΔΕΗ. Υπήρχε ένα πάγιο αίτημα, διότι αυτοί οι δρόμοι εδώ είχαν πολύ καιρό να συντηρηθούν και να σκοτωστρωθούν. Είχαμε πει ότι με την πρώτη εργολαβία που θα βγάλουμε θα υλοποιήσουμε έτσι την ασφαλτόστρωση και τη συντήρηση αυτού του τμήματος. Αυτό κάνουμε σήμερα. Ολοκληρώνεται σήμερα και αύριο, από ό,τι βλέπω, η ασφαλτόστρωση των δρόμων και θα συνεχίσουμε με την ΕΝΟΥ και με άλλα σημεία τα οποία έτσι χρήζουν άμεσης παρέμβασης για να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών της πόλης. Σίγουρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά είμαστε στα πλαίσια του προϋπολογισμού και είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να περιοριστούμε στις δυνατότητες που έχει ο Δήμος Κομωτινής να καλύψει αυτά τα προβλήματα με ίδιους πόρους, διότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, θέμα την άμεση καθολική αποζημίωση για καλλιεργητές καπνών, βαβακιού, ηλίανθου, καλαμποκιού από ασθένειες που πλήττουν δραστικά τη φετινή παραγωγή στη Θράκη, απάντησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεωργαντάς. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και συγκεκριμένα στο απόσπασμα του βουλευτή από την ομιλία του στη Βουλή.
Στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης με το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής με θέμα την άμεση και καθολική αποζημίωση για καλλιεργητές καπνών, βαμβακιού, ηλίανθου, καλαμποκιού από ασθένειες που πλήττουν δραστικά τη φετινή παραγωγή στη Θράκη, απάντησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιωργαντάς. Στην πρωτολογία του, ο βουλευτής Ροδόπης είπε πως δυστυχώς η νεκρωτική ίωση επέστρεψε στις καπνοφυτίες της Ροδόπης, όπως συνέβη και το 2018, με τα πρώτα σημάδια να καταγράφονται πολύ έντονα σε οικισμούς όπως είναι ο Κάλχας, οι Σιδεράδες, το Λαμπρό, αλλά και άλλες περιοχές με καπνοκαλλιέργεια στη Θράκη, με ολέθρια αποτελέσματα για την παραγωγή της ποικιλίας του Μπασμά. Παράλληλα, επισήμανε πως την ίδια στιγμή αυξάνονται δραματικά οι επιπτώσεις από ένα άλλο λεπιδόπτερο που παρουσιάζει πρωτοφανή έξαρση και στη Ροδόπη, όπου καλλιεργούνται 250.000 στρέμματα βαμβακιού, αλλά και σε καλλιέργειες όπως είναι ο Ηλίανθος και το Καλαμπόκι, με τις πρώτες ενδείξεις να εντοπίζονται στις περιοχές Ίσαλου, Μεσούνης, Αμβροσίας, του Παλαθίου και της Νέας Καλύστης. Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι απαρχαιωμένος και αποζημιώνει μόνο την παραγωγή και όχι το φυτικό κεφάλαιο, ενώ και οι αεροψυκασμοί με ντρόνους απαγορεύονται, ο Ιλχάν Αχμέτ έθεσε στον Υπουργό τις ερωτήσεις αν σκοπεύει να αποζημιώσει άμεσα και δίκαια τους καπνοκαλλιεργητές και σε τι ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στοχευμένης επέμβασης ψεκασμών, επίγεια και ενέργεια. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από την πλευρά του αποδέχθηκε την ύπαρξη του προβλήματος, ενώ δεσμεύτηκε να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο ευρεία διαβούλευση για την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις κλιματικής κρίσης και στα νέα δεδομένα. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς η νεκρωτική ίωση είναι μια ασθένεια η οποία παρατηρείται στα καπνά και είχε ολόθρια αποτελέσματα για την Θράκη το 2018. Το οποίο θα το αναπτύξω στη δευτερολογία μου, έχει επιστρέψει. Και μάλιστα φέτος τα πρώτα σημάδια αυτής της νεκρωτικής ίωσης καταγράφηκαν ενδεικτικά σε κάποια χωριά, όπως το Κάλχα, Σιδεράδες, Λαμπρό, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και η εκτίμηση των γεωπόνων είναι ότι θα επεκταθεί στο σύνολο της καλλιέργειας, που περίπου είναι 35.000 στρέμματα. Βέβαια, οι καπνοπαραγωγοί δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις βατικές τους ανάγκες και γι' αυτό το λόγο εγκαταλείπουν την παραγωγή. Ήδη έχουμε μειωμένη παραγωγή με τα στοιχεία τα περσινά. Το 2018, κύριε Υπουργέ, είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καταβάλει ένα ποσό de minimis 100 ευρώ, γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ, για να καλύψει τη ζημιά. Βέβαια, δεν καλύφθηκε τότε η ζημιά, ενώ ίσως έπρεπε να ακολουθεί και η οδός των ΚΟΕ. Αλλά αυτό είναι θέμα που το δούμε. Όμως, ομοίως και στα βαμβάκια έχουμε λεπιδόπτερο, λέγεται, και πιθανόν και σπονόπτερο, που παρουσιάζει προφωνή έξαρση και στη Ροδόπη, στα βαμβάκια, γύρω στα 250.000 στρέμματα, στα χωριά Ίσαλο, Μεσίουνη, Αυροσία, Παλάδιο, Νέα Καλύστη, τα οποία βέβαια και αυτά θα επεκταθούν. Βέβαια, ξέρετε, πρόβλημα γεννιέται με το κανονισμό του ΕΛΓΑ, που είναι απαχρεωμένος και δεν αποζημιώνει την παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο, ενώ οι αεροψυκασμοί με ντρόν απογορεύονται. Τώρα, ρωτάμε το εξής. Πρώτον, όσον αφορά τα καπνά, γιατί άλλη διαδικασία νομίζω χρειάζεται παρέμβαση εκεί, άλλη παρέμβαση χρειάζεται ως προς το βαμβάκι και στα άλλα προϊόντα. Αν σκοπεύετε, αν επεκταθεί αυτή η ζημιά, ήδη το ΕΛΓΑ αυτή τη στιγμή έχει πάει έξω και καταγράφει το ποσοστό της ζημιάς, έχουν ζητήσει εξετάζουν ένα πόρισμα το οποίο θα καταθεί και θα έρθει στα χέρια σας μέχρι τέλη Αυγούστου, γιατί πρέπει να φτάσει στο ύψος που λέμε, επάνω, για να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η έκταση της ζημιάς στο καπνό, πώς θα αποζημιωθούν αυτά και πώς θα δοθούν μια ρεαλιστική δυνατότητα για να αντιμετωπίσουμε την απώλεια εισοδήματος. Όσον αφορά τώρα τα άλλα τα προϊόντα, αν υπάρχει σχεδιασμός για άμεσους ψεκασμούς, είτε αυτά είναι επίγεια είτε είναι ενέργεια, προκειμένου να απευθυνθούν τα χειρότερα, τα σενάρια ολικής καταστροφής, ιδίως για την λεπιδόπτερο. Μας ενημερώνει η Ιωπόνη ότι είναι απαραίτητοι ψεκασμοί. Και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο σας, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να καλυφθούν ή προληπτικά με τους ψεκασμούς όσον αφορά τα βαμβάκια, τα άλλα προϊόντα και συγκεκριμένα με το καπνό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ξεκινάω με την διαπίστωση ότι πράγματι δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα στις καλλιέργειες στις οποίες αναφέρεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο επανέρχεται, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση του.
και λέω είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση του, καθώς το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο μας έχει απαντήσει ήδη για την συγκεκριμένη αυτή ασθένεια, την οποία την έχει ξαναπροσεγγίσει δυστυχώς, γιατί την έχουμε ξαναδεί στη χώρα μας και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπιστεί και περισσότερο βασίζεται στην εφαρμογή. Το μοναδικό θεραπευτικό μέτρο, θα έλεγα, είναι, είναι τα προληπτικά μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται στην καλλιέργεια. Τώρα, όπως σωστά είπατε, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι ένας κανονισμός ο οποίος δεν προβλέπει την αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως, το είπα ξανά στην αίθουσα, θα το επαναλάβω και σήμερα, από το Σεπτέμβριο ξεκινάει επίσημα η διαβούλευση που πρέπει να γίνει από όλους μας για την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Και πρέπει τολμηρά όλοι να σταθούμε απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται, καθώς τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Η κλιματική κρίση, το πρώτον, δημιουργεί πολύ μεγάλα ζητήματα στις καλλιέργειες, αλλά και νέες και νέα δεδομένα καθιστούν αναγκαία την στήριξη των αγροτών μας. Παράλληλα όμως πρέπει να δούμε συνολικά και το ζήτημα των εισφορών για να μπορέσει να υπάρχει η κάλυψη που όλοι επιθυμούμε. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι επί των βασικών όρων συμφωνούμε όλοι και θα έχουμε την ευκαιρία Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να τοποθετηθούμε, γιατί το αίτημα όλων για την επικαιροποίηση του ΕΛΓΑ πλέον πρέπει να γίνει πράξη. Τώρα, σε σχέση με τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, την οποία την παρακολουθούμε και πολύ σωστά είπατε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και την πλήρη εικόνα της ζημίας. Είναι η περίοδος της συγκομιδής για 2 μήνες ακόμα από μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, υποθέτω. Οπότε βλέπουμε, γιατί δεν είναι η ίδια η ζημία από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και από φυτό σε φυτό. Οπότε την παρακολουθούμε, γιατί σίγουρα όπως το 18 βρέθηκε ένας τρόπος και στάθηκε η κυβέρνηση κοντά στο μεγάλο αυτό πρόβλημα, όπως έχουμε αποδείξει και εμείς ότι είμαστε κοντά σε όλους τους αγρότες. Να θυμίσω την ενίσχυση λόγω κορονοϊού που δόθηκε στους καπνοπαραγωγούς για την περίοδο του 20-21 και μάλιστα πριν από 2 μήνες, περίπου 1,5 μήνα, καταβλήθηκε, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντική για την περιφερειακή κοινότητα της Ροδόπης ειδικά είναι η καλλιέργεια του καπνού. Οπότε στην δευτερολογία μου θα σας πω και τι πρόκειται να κάνει το Υπουργείο παρακολουθώντας το πρόβλημα αυτό και επιστημονικά αλλά και ουσιαστικά μέσω των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ αλλά και των ΔΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά, σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν είναι ευχάριστο που ακούσαμε ότι έχετε πρόθεση να ανοίξετε μια διαβούλευση, μια συζήτηση για το κανονισμό του ΕΛΓΑ. Εμείς, σαν Πασό Κίνημα Αλλαγής, είμαστε έτοιμοι και οι βουλευτές και εγώ προσωπικά να συμβάλλουμε σε αυτό το διάλογο και όπως πάντα κάνουμε ως υπεύθυνη αντιπολίτευση να υπερψηφίσουμε αν είναι προς όφελος των αγροτών. Κύριε Υπουργέ, θέλω να θυμίσω σε εσάς ότι το 2018 χάθηκαν από την Θράκη 24 εκατομμύρια ευρώ. Η Θράκη δεν αντέχει, η οικονομία δηλαδή της Θράκης, να χάσουν ακόμα αυτά τα ποσά για ακόμη μια φορά. Ενώ το 2017 ενδεικτικά σας λέω ότι το εισοδήματα ήταν 41 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του καπνού, το 2018 αυτό μειώθηκε στα 17 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα 24 εκατομμύρια να χαθούν. Βέβαια και το de minimis που δόθηκε τότε των 100 ευρώ ήταν γύρω στα 8 εκατομμύρια, δυστυχώς δεν είχε καλύψει όλη τη ζημία, ήταν μια ανάσα, είχαμε κάνει παρεμβάσεις, αλλά δυστυχώς. Για φανταστείτε φέτος, αν εφόσον η ζημία αυτή επεκταθεί, και αυτό εγώ προώρα, από τώρα έκανα αυτή την επίκαιρη ερώτηση, προκειμένου να ζητήσω την προσοχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα, ούτως ώστε, αν μπορούμε και με τους αγρότες μας προληπτικά να το εμποδίσουμε που δεν μπορούμε, και γενικά να μην υποχρεώσουμε την Θράκη μας για αυτή την περιοχή. Όπως επίσης αναφερθεί και για τις ζημιές των 100 ευρώ. Όντως, κύριε Υπουργέ, σας έχω ευχαριστήσει επανειλημμένως από αυτό το βήμα. Δεν έχω πρόβλημα να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά και τον Πρωθυπουργό που έδωσε όντως μια λύση σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό το θέμα τώρα που αντιμετωπίζουμε στους καπνοπαραγωγούς και στα άλλα προϊόντα και στα βαμβάκια, που ίσως θέλει μια άλλη αντιμετώπιση εκεί πέρα στο Λίανθο και
Όμως, είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόγνωση. Και οι τιμές, κύριε Υπουργέ, σήμερα, αν και βέβαια η πολιτεία δεν είναι υπεύθυνη για τις τιμές πώλησης των καπνών των αγροτικών προϊόντων, ελεύθερη αγορά είναι, παρά τα αυτά όμως είναι πάρα πολύ μειωμένες. Και αυτό οδηγεί και σε απώλεια εισοδήματος και στο εθνικό αποθεματικό. Δηλαδή, για φανταστείτε, αν δεν έχουμε καπνό να πουλήσουμε αγροτικά προϊόντα, δεν εισπράττει το κράτος ΦΠΑ, δεν μπορούν οι μεταποιητικές εταιρείες να το πουλήσουν και από εκεί. Έχουμε δηλαδή και μείωση φορολογίας και μείωση εισοδήματος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Βέβαια, η αποζημίωση που θα αποφασιστεί από την πολιτική ηγεσία σε βάθος χρόνου, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη και δούμε τελικά, θα δούμε ποια μορφή θα είναι, από εσάς θα κριθεί. Το de minimis βέβαια έχει καλά ότι είναι ενίσχυση εισοδήματος, αλλά υπόκειται σε φόρο και αναβάζει το εισόδημα των αγροτών με αποτέλεσμα να φορολογηθούν. Τα κουέα ίσως αργούν, αλλά έχουν μια άλλη διάσταση. Θα δούμε ανάλογα και με την αναγκαιότητα και πόσο το πρόβλημα είναι επιτακτικό, ούτε ώστε να δώσουμε μια λύση μετά τον Αύγουστο. Και πάλι εμείς καλούμε το Υπουργείο και θα είμαστε εδώ παρόντες, κύριε Υπουργέ, με κοινοβουλευτικό έλεγχο, να κάνουμε διάλογο και να είμαστε σε επαφή προκειμένου να επιληθεί και αυτό το πρόβλημα εκ μέρους του Υπουργείου σας. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά με λογική, με ρεαλισμό, με αληθινό ενδιαφέρον από όλους, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, στηρίζουμε όχι απλά τους αγρότες μας, στηρίζουμε την περιφέρεια. Και νομίζω ότι αυτό το ενδιαφέρον είναι γνήσιο από όλους όσους καταθέτουν ερωτήσεις για προβλήματα τα οποία οι αγρότες τους μεταφέρουν. Να πω λοιπόν το εξής για να το ακούσουν και οι αγρότες από την Ροδόπη. Στις 22 Εβδόμου, γιατί δεν αναφερθήκαμε καθόλου για το Βαβά και τον Ηλίανθο, στις 22 Εβδόμου εκδόθηκε από τη ΔΑΟΚ Ροδόπης δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις επιζήμιες προσβολές από φυλοφάγα λεπιδόπτερα που παρατηρήθηκαν σποραδικά στην περιοχή του νομού Ροδόπης και σε καλλιέργειες Βαμβακιού αλλά και σε Ηλίανθο. Πραγματοποιήθηκαν εντομοκτόνοι ψεκασμοί με επιτρεπτά σκευάσματα τις απογευματινές ώρες. Και από ό,τι φαίνεται, εδώ πέρα το φαινόμενο σε αυτές τις δύο καλλιέργειες έχει περιοριστεί. Ήταν αποτελεσματικοί ψεκασμοί που γίνανε και με την ευκαιρία να απαντήσω και στην παρατήρησή σας για τη δυνατότητα ψεκασμών με drones. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Βεβαίως είναι κάτι που κάποια στιγμή μπορούμε να το δούμε ανάλογα με το τι είναι επιτρεπτό και τι όχι, τι γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ξέρετε, ο ψεκασμός, που ο επίγειος πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικός, ακριβώς επειδή υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης κάλυψης του φυτού. Σε κάθε περίπτωση όμως, για τις δύο αυτές καλλιέργειες, έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει και από ό,τι φαίνεται έχει περιοριστεί το πρόβλημα. Τώρα, σε σχέση με τον καπνό, όπως ανέφερα και προηγούμενα, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο που μας ακούει, τρεις είναι οι δυνατότητες που έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η μία είναι μέσα από τον ΕΛΓΑ, μέσα από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, που όπως παραδεχτήκατε κι εσείς, όπως είπαμε, η επικαιροποίηση δεν ξέρω που θα καταλήξει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μέσα στους ασφαλιστικούς κινδύνους οι συγκεκριμένες ασθένειες. Η άλλη περίπτωση είναι από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις ξέρετε, που βεβαίως αποτελεσματικά έχουν λειτουργήσει αρκετές φορές. Και το τελευταίο εργαλείο, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι ατελείωτο για το Υπουργείο μας, είναι η λεγόμενη ενίσχυση de minimis, δηλαδή ουσιαστικά η ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών. Μόνο να αναφέρω ότι πέρσι δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ 350 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις για καλλιέργειες μέσω καιρικών φαινομένων πολύ ισχυρών και ακραίων τα οποία είχαμε, ενώ οι εισφορές προς τον ΕΛΓΑ ήταν 160 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι δείχνει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης πραγματικά για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημίες, να στηριχθούν οι αγρότες σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Το ίδιο προτιθέμεθα να κάνουμε όπου υπάρχει ανάγκη, βεβαίως όπως σας είπα, λελογισμένα. Οπότε αυτό που μπορώ να καταθέσω αυτή τη στιγμή είναι ότι παρακολουθούμε το φαινόμενο, ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη του, μακάρι το τελικό αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από τη ζημία που αυτή τη στιγμή διαφαίνεται. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο, όπως πάντα, όπως σε κάθε περίπτωση, έτσι και σε αυτήν, θα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει για να στηρίξει τους αγρότες μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
κυκλοφόρησαν από το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε ψηφιακή μορφή τα πρακτικά του 4ου Συνεδρίου των Ελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένας διεφθαρμένος υπουργός, μια υπάλληλος της εταιρείας φυσικού αερίου, με οικογενειακά προβλήματα, ένα cold girl με άποψη, ένας ανάπηρος πατέρας και ένας άντρας ένιγμα. Ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά είναι πολύ περισσότερα. Είναι συγκεκριμένα οι ήρωες της πολύ έξυπνης κωμωδίας του Τζορντί Καλσέραν, η μεγάλη πλεκτάνη σε σκηνοθεσία του Σταύρου Στάγκου και παραγωγή της Εροφίλ Production που θα περιοδεύσει φέτος στην Ελλάδα και μεθαύριο θα βρίσκεται στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο Κομωτινής. Κοντά μας φιλοξενούμε απόψε έναν πρωταγωνιστή, τον διάσημο και πολύ αγαπημένο ηθοποιό, τον Λεωνίδα Κακούρη. Καλησπέρα κύριε Κακούρη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο για το τι πραγματεύεται η θεατρική παράσταση που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μεθαύριο στην πόλη μας. Νομίζω ότι τα είπατε πολύ ωραία, με λίγα έτσι λόγια και μεστά. Πρόκειται για μια πάρα πολύ έξυπνη, πολύ καλογραμμένη ισπανική κωμωδία του Τζορντί Καλσέραν, που είναι ένας πολύ γνωστός και διάσημος συγγραφέας με πολλές περγαμηνές στην πορεία του, με πολύ ωραία έργα βραβευμένα όπως η Μέθοδος Γκρόνχολμ, το Δάνιο και κάποια άλλα. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε στα χέρια μας το έργο Φούγκα, είναι ο πρωτότυπος τίτλος του, και στα ελληνικά έχουμε δώσει αυτή την ονομασία, η Μεγάλη Πλεκτάνη, για να ορίσουμε λίγο έτσι, να δώσουμε μια όσμωση, ας πούμε, της παράστασης. Πράγματι, έχει να κάνει με έναν πολιτικό, ο οποίος βρίσκεται στη δίνη ενός σκανδάλου, το οποίο έχει ξεσπάσει και έχει βγει στις εφημερίδες, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει πάρει από έναν μηχανικό που δούλευε για το Υπουργείο, στο οποίο είναι υπουργός, μίζα, ας πούμε, μία βίλα, λόγω των συνδιαλλαγών που είχαν, ας πούμε, κάτω από το τραπέζι. Και το έργο ξεκινάει με αυτόν τον άνθρωπο να είναι σε μια κατάσταση έτσι απελπιστική, θέλοντας να θέσει τέρμα στη ζωή του, γιατί δεν του έφτανε μόνο το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο το έβγαλε στη φόρα η σύζυγός του, η οποία διατηρούσε σχέση με έναν δημοσιογράφο. Να σας δώσω λίγο το στίγμα του πώς ξεκινάει και πώς πάει. Λίγο πριν αυτοκτονήσει αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, αποφασίσει να κάνει κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή του. Και τι ήταν αυτό? Για έναν συντηρητικό χριστιανό και πολύ συγκρατημένο άνθρωπο, να πάει με μια πόρνη και τηλεφωνεί σε ένα πρακτορείο για να έρθει μια κοπέλα. Πριν έρθει όμως η πόρνη, που υποδίεται η Κατερίνα Νικολοπούλου, εμφανίζεται μια πλασιέ για να του πουλήσει κάποια εξαρτήματα για την κουζίνα. Και αυτή η πλασία είναι η Δήμητρα Ματσούκα. Εκεί αρχίζει σιγά σιγά το πράγμα και περιπλέκεται κάπως. Μετά μη σας αποκαλύψω πολλά πράγματα, γιατί το πολύ ωραίο με αυτό το έργο είναι ότι μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη. Έχει να κάνει με όλο αυτό που λέμε, με την διαφθορά, την πολιτική και όχι μόνο στα ανώτερα στρώματα που μπορεί να είναι ένας πολιτικός, αλλά πώς αυτό αμέσως μετακυλίεται στις πιο χαμηλόμιστες ομάδες, τα πιο κάτω στρώματα, που το κάνουν αυτό πια όχι γιατί θέλουν ένα καλύτερο, ας πούμε, τρόπο ζωής, μια μεγαλύτερη φύλλα, αλλά γιατί δεν έχουν να φάνε. Και φυσικά, ποιος από όλους έχει δίκιο, αυτός που δεν έχει να φάει ή αυτός που δουλεύει έχοντας ήδη πάρα πολλά. Και όλα αυτά έτσι με έναν ωραίο, έξυπνο τρόπο προχωράει η παράσταση, η οποία έτσι έχουμε τη χαρά να κάνουμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ερχόμαστε τώρα από τη Θεσσαλονίκη, από ένα γεμάτο θέατρο κήπου, και ελπίζουμε και η πόλη σας να μας τιμήσει, να έρθει να το δει, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ ωραία παράσταση κατά τη δική μας γνώμη, πάντα. Αλλά πραγματικά όταν κάτι το πιστεύεις, το αγαπάς και το λες άφοβα. Κύριε Κακούρη, περιέχει η θεατρική παράσταση μηνύματα που είναι επίκαιρα και στο σήμερα? Ναι, βεβαίως, φυσικά, αλίμονο κάθε τι που μπορεί να... όλα αυτά που σας είπα πριν υπάρχουν μέσα στο έργο, βέβαια, από την άλλη, διαπραγματεύεται και τον έρωτα, την αλήθεια, το ψέμα, την κομικότητα των πραγμάτων, το θάνατο, και όχι, για σας. Με την
έχοντας πάντα στο νου μας έτσι ότι πρόκειται για μια κωμωδία. Έτσι το βλέπουμε πάντα από την πλευρά, ας πούμε, από μια πλευρά λίγο πιο χαλαρή. Έτσι. Και για να ξεφύγουμε λίγο και από τα πλαίσια της παράστασης, θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με τις Μέλισσες. Είναι μια πολύ αγαπημένη σειρά για όλους μας. Τι θα σας δούμε το χειμώνα και πώς βιώσατε την πανδημία, μιας που ακόμη και για τους ηθοποιούς που εργαζόταν, σταμάτησαν τα γυρίσματα ένα διάστημα, υπήρξαν δηλαδή κάποιες πρωτοβουλίες. Το καλό είναι ότι δεν είχαμε σταματήσει τα γυρίσματα, κάναμε πάρα πολλά τεστ. Σταματήσαμε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά όμως συνεχίζαμε να δουλεύουμε και αυτό κάπως μας έκανε να ξεχάσουμε και λίγο την πανδημία. Είναι ένα κεφάλαιο που έκλεισε, η Μέλισσες, είναι πια παρελθόν. Οπότε τώρα, με την καινούργια χρονιά, θα είμαι σε μια άλλη σειρά, η οποία ονομάζεται Το Μαύρο Ρόδο. Θα είναι στο Μέγκα και είναι μια πολύ ωραία ιστορία που βασίζεται σε ένα βιβλίο, Το Μαύρο Ρόδο, της Ελένης Καπλάν. Πολύ ωραία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δούμε και από κοντά και να μιλήσουμε ξανά μαζί σας μεθαύριο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κακούρη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Και σας περιμένουμε. Βεβαίως, θα έρθουμε. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο.
σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.